Πάμε να καλωσορίσουμε με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας στο Καποδιστριακό, και τον κύριο Γιώργο Καμπά, επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Ελληνικού Στρατού. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα και στην Κύπρο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε. Θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε 5 πράγματα παραπάνω για αυτό τον πόλεμο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον στρατηγό, διότι είναι κρίσιμης σημασίας το ερώτημα. Γιατί δεν μπαίνει αυτή τη στιγμή ακόμα, παρά τα τελεσίγραφα, ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα, και τι θα συμβεί, στρατηγέ, αν θα μπει? Θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο γενικός και να μην μπω σε λεπτομέρειες για να μην κουράσω. Ο ένας λόγος για τον οποίο δεν μπαίνει είναι το ότι αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη συνέχιση και για μια μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή, διότι μπαίνοντας μέσα αναγκαστικά ο πόλεμος αυτός θα φέρει ακόμα μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των Παλαιστινίων, των αόπλων Παλαιστινίων εννοώ, στα γυναικόπαιδα, και αυτό θα δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα κόντρα στην θετική εικόνα που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα και την εικόνα συμπόνιας εναντίον του υπέρ του Ισραηλινού λαού, που δέχτηκε πραγματικά αυτή την απεχθή τρομοκρατική επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα, που ακούσαμε και προηγουμένως από την κυρία αυτή από το Ισραήλ. Άρα λοιπόν ο ένας λόγος είναι ότι προσπαθούν με κάποιον τρόπο και με κάθε τρόπο να διασφαλίσουν την αποχώρηση από εκεί όλων ή των περισσότερων τέλος πάντων αμάχων, έτσι ώστε να ασχοληθούν μόνο με τη Χαμάς, η οποία είναι και η πέτρα του σκανδάλου, ναι, και του τρομοκρατικού χτυπήματος. Βεβαίως αυτό είναι λίγο απίθανο να συμβεί, γιατί η Χαμάς μπορεί να φύγει και αυτή μαζί με τους αμάχους ή μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι στρατός κανονικός, είναι τρομοκράτες, άρα δεν διέπονται από τους κανόνες που διέπει μια μάχη. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι ότι το να κάνεις μια επιχείρηση εντός κατοικημένων τόπων είναι ό,τι δυσκολότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για το στρατό, ο οποίος θα μπει μέσα σε μια πόλη με τόσο πυκνό δίκτυο κτηρίων και δρόμων όπως είναι η Γάζα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ κοστοβόρο και χρονικά, αλλά δυστυχώς και σε ανθρώπινες απώλειες και από την πλευρά του Ισραήλ, όλη αυτή η επιχείρηση της εκαθάρισης κατά βάση της πόλης αυτής. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο λόγοι κάνουν το Ισραήλ να είναι πολύ προσεκτικό στις προετοιμασίες του και να ψάχνει να βρει μεταξύ μας και άλλους τρόπους για να μπορέσει να επιφέρει αυτά τα χτυπήματα που θέλει να επιφέρει στη Χαμάς. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μάζη, το Ισραήλ έχει συμμάχους. Δεν είναι μόνο του σε αυτή την ιστορία. Έχει ισχυρότατους συμμάχους. Όμως, μία κλιμάκωση του πολέμου, η οποία θα ξέφευγε από τα όρια του Ισραήλ, με ενδεχομένως με την εμπλοκή του Ιράν στην όλη εξίσωση, θα δυσκόλευε, θα έφερνε την καταστροφή αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Βλέπετε το ενδεχόμενο να πλησιάζει? Καταρχάς, πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας, να παρακαλέσω τους τεχνικούς του ΣΥΓΜΑ, αν μπορούν, την προηγούμενη συζήτησή μας με τον κύριο Χαρίτο να την ξανανεβάσουν, γιατί πλέον το βίντεο βγαίνει μαύρο και λέει ότι είναι ιδιωτικό. Θα το δοκιμάσουμε, βεβαίως, θα ενημερώσουμε. Ευχαριστώ. Γιατί στη συνέχεια αυτής της συζήτησης, που ήταν και η πρώτη αμέσως μετά τα γεγονότα, ήταν το κανάλι σας που με έβγαλε, αποδεικνύεται ότι είχα περιτράνως δίκιο σε ό,τι αφορά στο ρόλο της Τουρκίας. Έτσι. Όταν ο γιος του Ερντογάν πανηγυρίζει μαζί με τους θαυμαστές της Χαμάς στις πλατείες της Κωνσταντινούπολης, αντιλαμβάνεστε ότι όλα όσα είπα ήταν σωστά. Όταν ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν και ο κύριος Φιντάν έρχονται και στηρίζουν την τρομοκρατική αυτή οργάνωση, την οποία ετάιζαν, επότιζαν και φιλοξενούσαν και τον Σάλε Χαραρούρη και τον Ισμαήλ Χανίγια και όλους αυτούς στην Κωνσταντινούπολη και τους έδιναν γραφεία, ψεύτικους λογαριασμούς με χρήματα, λεφτά,
για να μπορούν να εξοπλίζονται και να δημιουργούν αυτό το χάος, είχα δίκιο. Τώρα, το διπλωματικό πλαίσιο. Τρεις είναι οι πηγές οι οποίες δημιουργούν αυτή την αναστάτωση στην περιοχή. Η κάθε μία για τους λόγους της. Ναι. Η πρώτη χρηματοδοτική πηγή, η μεγάλη, είναι το Κατάρ, η οποία φιλοξενεί και τον πνευματικό ηγέτη της Χαμάς, των αδελφών μουσουλμάνων δηλαδή για την ακρίβεια, γιατί η Χαμάς είναι θυγατρική των αδελφών μουσουλμάνων, ανήκουν στην ίδια οργάνωση, και χρηματοδοτεί εδώ και χρόνια όλη αυτή την κατάσταση με την τρομοκρατική αυτή οργάνωση. Δεύτερον, το Ιράν, το οποίο χρηματοδοτεί και ενισχύει και εξοπλίζει τη Χεζμπολά, η οποία, παρά το γεγονός ότι είναι σιητική, συνεργάζεται άριστα με τη Χαμάς, και αυτό το αποδεικνύει ακόμη μια φορά για το γεγονός ότι ήδη έχει αρχίσει από την πλευρά του Νοτιού Λιβάνου να πλήττει στόχους στο έδαφος του Ισραήλ, και βεβαίως το Ισραήλ απαντά. Μάλιστα. Τρίτη, η Τουρκία, η οποία προσφέρει χώρο φιλοξενίας, πλαστά διαβατήρια, πλαστούς λογαριασμούς και όπλα. Θυμίζω, 14 Σεπτεμβρίου πέρσι, 16 τόνοι όπλα τουρκικά, τα οποία συνέλαβε η Σινμπέτ, που προσπαθούσαν να πάνε στη Χαμάς. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις πόλοι αναταραχή στην περιοχή. Η διεθνής κοινότητα, εκείνο που πρέπει να κάνει, είναι να πιέσει αυτούς τους τρεις πόλους να σταματήσουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Βλέπετε ότι σε ένα επόμενο βήμα, κύριε Μάζη, μπορεί αυτοί οι τρεις πόλοι να ενωθούν και να μπορέσουν να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του ενδεχομένως? Όχι, γιατί. Διότι από τη μία μεριά το Ιράν, ναι μεν λειτουργεί όπως λειτουργεί, με τον τρόπο που λειτουργεί, υπογείως, η δήλωση του υπάτου ηγέτου του, τη θυμίζω, το Ιράν δεν έχει εμπλακεί άμεσα σε αυτή την ιστορία, είπε. Στηρίζουμε την Παλαιστινιακή αντίσταση, αλλά τα οργανωτικά και επιχειρησιακά σχέδια ανήκουν σε αυτούς. Αυτή η στάση για το Ιράν δείχνει τι? Ότι, κοιτάξτε, δεν θέλω να εμπλακώ άμεσα ως κρατική επίσημη οντότητα. Ναι. Το τι κάνω με τη Χεζμπολά είναι άλλη ιστορία. Δεν είναι κράτος η Χεζμπολά. Λοιπόν, το Κατάρ καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπει μια ήρεμη στάση κατά αυτόν τον τρόπο του Ιράν, κρατιέται και αυτό μακριά, διότι βρίσκεται σε ένα χώρο όπου όλο το περιβάλλον ουσιαστικά συνεργάζεται με τη Δύση με διαφόρους τρόπους. Ναι. Ακόμη και αν υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι αραβικές χώρες, συνεχίζει να υπάρχει αυτή η σοφροσύνη στον αραβικό κόσμο και ως συνέχεια των συνθήκων του Αβραάμ που έγιναν επί Τραμπ, αλλά και μάλιστα από τη διάθεση που εκδηλώθηκε για έναρξη συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, αλλά και Σαουδικής Αραβίας Ιράν. Συνεπώς, εκείνο το οποίο πρέπει να απευχόμεθα όλοι, και εγώ προσωπικά το βλέπω λίγο μακρινό, δεν το αποκλείω τελείως, αλλά το βλέπω λίγο μακρινό, ναι, είναι την εμπλοκή του Ιράν. Μάλιστα. Εάν το Ιράν εμπλακεί, τότε ο αμερικανικός στόλος που βρίσκεται εκεί, τα δύο αεροπλανοφόρα δηλαδή, το ένα που βρίσκεται ήδη και το άλλο που καταφθάνει, συν τα 10 αντιτορπιλικά με βλήματα ακριβίας, θα δημιουργήσουν μια κόλαση η οποία θα έχει αποτέλεσμα τη διεύρυνση του μετώπου σε διεθνή σύραξη. Μάλιστα. Τώρα, στρατηγέ, θεωρείτε ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι κοντά που περιέγραψε μόλις ο κύριος καθηγητής? Πρώτον, και δεύτερον, το Ισραήλ σε αυτή την ιστορία ανοίγει μέτωπα. Έχει μέτωπο με τη Χεζμπολάχ, έχει φυσικά το μέτωπο με τη Χαμάς. Αν ανοιχτεί και άλλο μέτωπο, θα μπορεί να ανταπεξέλθει μια πολεμική μηχανή η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι πιάστηκε και στον ύπνο στην αρχή. Ξεκινάω από το πρώτο που είπαμε. Θεωρώ ότι είναι παγκόσμιο διακύβευμα αυτή τη στιγμή να μην επεκταθεί ο πόλεμος και οι πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή.
Μην ξεχνάμε ότι είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή, η Μέση Ανατολή. Είναι ένα από τα κέντρα, ένα από τα ενεργειακά κέντρα παγκοσμίως. Επηρεάζει πάρα πολύ την Ευρώπη, γιατί είναι πολύ κοντά, την Ελλάδα, τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Άρα ουσιαστικά είναι μια ορολογιακή βόμβα στη βάση της παγκόσμιας σταθερότητας. Άρα λοιπόν καλό είναι να μην επεκταθεί αυτό, και γι' αυτό νομίζω να επεκταθεί ο πόλεμος, και γι' αυτό νομίζω ότι και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή στέλνουν τα αεροπλανοφόρα εκεί, αλλά και γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στην Ευρώπη, έτσι ώστε να προσπαθήσει να αποσωβηθεί τουλάχιστον η επέκταση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το Ιράν είναι ένα από την επέκταση. Εγώ δεν θεωρώ ότι το Ιράν μπορεί απευθείας να κάνει πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά μέσω της Χεσμπολάχ και μέσω της Συρίας. Και βεβαίως ξεκαθαρίσουμε ότι η Συρία είναι μια χώρα η οποία εδώ και 10 και πλέον χρόνια καταστρέφεται από εμφυλίους πολέμους και πόλεμο με τον ISIS. Και ένα δεύτερο, προχθές θα το είδαμε, όλοι το παρακολουθήσαμε, τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Συρίας καταστράφηκαν με βομβαρδισμό από το Ισραήλ, προφανώς για να μην να κοπεί η δυνατότητα του Ιράν να μεταφέρει δυνάμεις ή μέσα ή υλικά ή πυρομαχικά στην περιοχή του Ισραήλ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο, παρόλους τους λεονταρισμούς που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες από τον ΙΠΕΚ, τον Ιρανό ή και τον πρόεδρο εχθές του Ιράν, ότι θα θέλουν να επέμβουν και απειλούσανε μη κάνετε κάτι γιατί εμείς θα επέμβουμε και το καθεξής. Δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα, αλλά και δεν υπάρχει το momentum αυτή τη στιγμή να κάνει κάτι τέτοιο το Ιράν. Όσον αφορά για το Ισραήλ, με τη Χεσμπολάχ να ξέρετε ότι δεν είναι το ίδιο όπως με τη Χαμάς. Η Χεσμπολάχ είναι μια πολύ πιο σκληρή οργάνωση, μια παραστρατιωτική οργάνωση η οποία έχει ξαναπολεμήσει με το Ισραήλ και χωρίς να υπάρχει επιτυχία από την πλευρά του Ισραήλ. Μιλάμε για τον τελευταίο πόλεμο που έγινε. Και σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο εάν ανοιχτεί και αυτό το μέτωπο ή ακόμα πολύ περισσότερο και ένα τρίτο από την πλευρά της Συρίας στο υψίπεδο του Γκολάν. Άρα λοιπόν, ναι, γενικότερα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πολύ δύσκολο παζλ, το οποίο όσο αφήνουμε και προχωράνε και εμφανίζονται και άλλοι παράγοντες, χειροτερεύει ο τρόπος που μπορεί να επιληθεί. Κύριε Μάζη. Εκείνο λοιπόν το οποίο συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Καμπά, τον στρατηγό, είναι ότι υπάρχουν τώρα δεύτεροι κύκλοι, δεύτεροι φλοιοί, οι οποίοι στο διπλωματικό πεδίο πρέπει να ενεργοποιηθούν. Ήδη έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται και ήδη υπάρχουν επικοινωνίες και της Γαλλίας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών με υπογείους διάβλους, με τη Ρωσία, αλλά και με την Αίγυπτο. Οι δύο αυτοί διπλωματικοί παράγοντες είναι πάρα πολύ χρήσιμοι για να συμβάλλουν στην απόδοση, στην επιστροφή των ομήρων. Τώρα το τι θα επιτευχθεί τελικώς, αυτό είναι μια υπόθεση ανταλλαγμάτων τα οποία θα δοθούν και θα ληφθούν. Το ζήτημα, με συγχωρείτε να σας διακόψω, γιατί μπαίνει και αυτό το ερώτημα πάντα. Το ζήτημα ότι έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους αυτή τη στιγμή που κινδυνεύουν σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Είναι εγκλωβισμένοι στη Γάζα ένα μεγάλο μέρος από αυτούς. Παίζει ρόλο στις διπλωματικές πιέσεις που ασκούνται. Βεβαίως. Κύριε Μιχάλη, ήμουν ο πρώτος ο οποίος ζήτησα τριήμερη ανακοχή για την αποχώρηση των αμάχων και μάλιστα είχα περιγράψει και το σχήμα Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Ισραήλ, Αίγυπτος και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αυτοί λοιπόν πρέπει να πιέσουν στα τρία προηγούμενα κέντρα τα οποία περιέγραψα και να έρθουν σε επαφές και με τα κέντρα του δευτέρου φλοιού, τα οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητα να ενεργοποιηθούν προς την ορθή πλευρά διπλωματικός αυτή τη στιγμή. Πρέπει, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και η καθυστέρηση της χερσαίας επιχειρήσεως, πρώτον, να αποδοθούν καρποί σε επίπεδο human, δηλαδή ανθρώπινης πληροφορίας,
από τα κομάντο τα Ισραηλινά, τα οποία έχουν ήδη μπει στη Γάζα και τα οποία μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με την κατάδειξη στόχων κρίσιμων για να πληγούν, ούτως ώστε να γίνει πλήγμα ακριβίας και να αποφευχθεί ένα μεγάλο ποσοστό των παραπλεύρων απολειών σε άμαχο πληθυσμό. Και δεύτερον, είναι να πιστεί η Αίγυπτος να δημιουργήσει και να δεχθεί ένα μεγάλο αριθμό γυναικόπαιδων προσφύγων από τη λωρίδα της Γάζας στο εδαφός της, με ενίσχυση και του οργανισμού οικονομική, αλλά και υποδομών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρώπης. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό, κύριε καθηγητά? Γιατί η Αίγυπτος δεν βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί απρόσφατα, κύριε Μιχάλαρε, εδώ και χρόνια που ασχολούμαι με το θέμα, όταν απευθύνεσαι, έστω και χαριτολογώντας, σε έναν Αιγύπτιο επίσημο, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, και του πεις, μα η Γάζα ήταν δική σας, τη χάσατε στον πόλεμο των 6 ημερών. Το Ισραήλ θα ήθελε πολύ να σας την επιστρέψει. Θα την αχτεί από την καρέκλα του και θα πει, όχι σε παρακαλώ, όχι τέτοια αστεία. Εάν πας σε αντίστοιχο Ιορδανό επίσημο και του πεις, χάσατε τη δυτική όχθη στον πόλεμο των 6 ημερών, τι θέλετε πίσω? Θα σου πει, όχι, όχι σε καμία περίπτωση. Γιατί όμως, πώς ερμηνεύεται αυτή? Γιατί πολύ απλά, χαμογελάει ο στρατηγός, γιατί ναι, ξέρει. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά θεωρούν ότι οι τρομοκρατικές ομάδες που βρίσκονται στα εδάφια αυτά τα δύο είναι ικανά να υπονομεύσουν και τα δικά τους καθεστώτα. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο το δοκίμασε η Αίγυπτος και εν πωλής και η Ιορδανία, και το απίλαυσε εντός εισαγωγικών ο Λίβανος, ο οποίος ήταν το ωραιότερο μέρος της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα. Η Βηρυτός ονομάζονταν Παρίς της Μέσης Ανατολής και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χάος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη μέθοδος πειθούς των γειτονικών αραβικών κρατών που δεν θέλουν να παραλάβουν έστω για να διασώσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τους αδερφούς τους. Αμάχους, τους δικούς τους. Αμάχους αδερφούς τους, μουσουλμάνους Άραβες. Και αυτό είναι ενδεικτικό και λίγο το πώς σκέφτονται όλοι οι αραβικοί πληθυσμοί, που εμείς στο μυαλό μας, κύριοι, τους έχουμε ως ένα ενιαίο πράγμα, ως ένα ενιαίο μέτωπο, ως στερεότυπο. Είναι λάθος μύθευμα. Αυτό. Οι διαφορές τους είναι τεράστιες. Τεράστιο μύθευμα. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή και εδώ πρέπει να επικεντρωθεί η διπλωματική προσπάθεια. Να πιστούν αυτές οι γειτονικές χώρες να δεχθούν τους μουσουλμάνους Άραβες αμάχους έστω για ένα χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στρατηγέ, ολοκληρώνοντας καταληκτικό σχόλιο, υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε, Κύπρος και Ελλάδα, έστω στο στρατιωτικό κομμάτι? Υπάρχει κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε λίγη προσοχή παραπάνω? Διότι παίρνουμε και πληροφορίες ότι κάποιες ελληνικές φρεγάτες βρίσκονται στην περιοχή σε άλλο πλαίσιο, σε νατοϊκές ασκήσεις, πλην όμως βρίσκονται στην περιοχή. Λοιπόν, πολύ γλαφερά το περιέγραψε ο κύριος καθηγητής νωρίτερα. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο πάλι σε αυτή τη διένεξη, όπως τα αντίστοιχα έκανε και με τη Ρωσία και Ρωσία και Ουκρανία. Ναι. Και εδώ προσπαθεί να παίξει ένα πολύ σοβαρό διαμοσελοβητικό ρόλο, οπότε να φανεί πιο πολύ, πιο έντονα ο περιφερειακός της ρόλος. Και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα, βεβαίως εντάξει μαζί με την Κύπρο, η Ελλάδα δεν κάνει κάτι τέτοιο, έχει κάτσει και ακολουθεί σαν δεδομένο σύμμαχος όλους τους άλλους και απλώς λέει αυτό που πρέπει να πει και τίποτα παραπάνω. Ενώ έχουμε πάρα πολύ καλούς δεσμούς και με το Ισραήλ, αμυντική συμμαχία και πολύ σοβαρή, αλλά και με τους Παλαιστινίους από το παρελθόν, θα μπορούσαμε κάλλιστα να παίξουμε ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο και να διαφανεί και το ζωτικό μας ενδιαφέρον και ο ζωτικός μας χώρος του ελληνισμού γενικότερα σε όλη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν το βλέπω να γίνεται από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα σε σχέση με αυτά που βλέπουμε με την Τουρκία. Το δεύτερο και πολύ επικίνδυνο είναι ότι όταν θα ξεσπάσει ένας τέτοιος πόλεμος, όσο και αν ανοιχτεί η Ράφα ή δεν ανοιχτεί, γιατί πολύ σωστά είπε και ο καθηγητής και συμφωνώ απόλυτα, φοβούνται όλοι να δεχτούν αυτή την ανθρώπινη μάζα η οποία μέσα έχει και πολλά τρομοκρατικά, παύλα, ριζοσπαστικά στοιχεία, εννοώ από τη Γάζα. Δυστυχώς πολλοί κόσμος από αυτούς θα διαφύγει και προς την Κύπρο και προς την Ελλάδα σαν μετανάστες,
του πολέμου, οπότε θα αναγκαστούμε και εμείς λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω της ανθρωπιστικής διάθεσης που έχουμε και τα δύο κράτη να τους δεχτούμε. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως αυτό θα είναι πολύ επικίνδυνο, διότι δεν θα μπορούμε να γνωρίζουμε αν μέσα σε αυτούς σε τι ποσοστό υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ριζοστικοποιήσουν μια κατάσταση και στη χώρα μας ή από εδώ φεύγοντας και προς την μάλιστα, Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολο όλη αυτή η εξίσωση και νομίζω ότι χρειάζονται πολύ προσεκτικά βήματα από την εξωτερική πολιτική μας και όχι απλώς εφησυχασμός που βλέπω τελευταία. Κύριε Μάζη, το δικό σας καταληκτικό σχόλιο, αν συμφωνείτε και με αυτή την προσέγγιση. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτά που λέει ο κύριος Καμπάς είναι πολύ, πολύ σοβαρά. Εκείνο το οποίο όμως φαίνεται από αυτήν την υπόθεση είναι το εξής. Είναι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος με εντολές της ιδίας της Ισραηλινής κυβερνήσεως έχουν μετατραπεί σε κόμβους σωτηρίας και ασφαλείας για τους Ισραηλινούς πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν αυτή τη φρίκη του πολέμου. Το είδατε και στο ρεπορτάζ το οποίο κάνατε πριν αρχίσουμε να μιλάμε το τι έλεγε η Ισραηλινή κυρία. Το αεροδρόμιο της Λάρνακας και το αεροδρόμιο Βενιζέλος των Αθηνών είναι η βασική κόμβη μεταφοράς και κατεύθυνσης των Ισραηλινών οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν σαν γυναίκες και παιδιά προσπαθούν να αποφύγουν τη φρίκη αυτή του πολέμου. Αυτό και μόνο, κύριε Μιχάλαρε, mm-hmm. δείχνει πόσο σημαντική είναι η θέση του ελληνισμού, Ελλάδος και Κύπρου, ως παράγοντος σταθερότητος, ασφαλείας και καταλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο. Και να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και τις στρατηγικές του προεκτάσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.